Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλεά της Μικελίδης. Για ένα ακόμα παιχνίδι λοιπόν εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στην Football League. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Κισαμικό στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς για να παραμείνει στην πρώτη θέση. Ο πρώτος Άρης αντιμετωπίζει λοιπόν τον ένα τον Κισαμικό. Να πάμε λίγο να δούμε τις θέσεις. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 λεπτά. Για τον Άρη του Δημήτρη Σπανού έχουν τους Κατημίρη, Ούρμπο Βαλεριάνο, Ούγκο Σόουζα, Δέλη Ζήση, Μουμί, Ντούνι, Ιντζόγλου, Πασά, Παυλίδη και Παρκάν. Απουσία βέβαια για τον Άρη, μεγάλη απουσία είναι αυτή του Πλατέλα, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Πάμε λοιπόν να δούμε και τον Κισαμικό του κυρίου Γιώργου Πετράκη, Λαζαρίδη, Αρναούτογλου, Μαρκοπουλιώτη, Στόλη, Σιούλη, Ξαλιακά, Σελινιωτάκη, Κίνη, Λεμονή, Ξηδά και Λέο Ζεάν Μπατίστα. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Κώστας Πανιτσίδης από το Σύνδεσμο Κοζάνης, με βοηθούς κύριους Χρήστο Τζιαμπάζη και Θόδωρο Τζιουβάρα. Να δούμε λίγο και τους πάγκους των δύο ομάδων. Για τον Άρη είναι η Αναγνωστόπουλος Καπνίδης, Κάσο, Στεφάνοβιτς, Τσουμάνης, Μαραγκός και Διαμαντόπουλος. Ενώ για τον Κισαμικό στον πάγκο είναι Παπαδόπουλος, Παντελάκης, Σερβιλάκης, Μεγαρίτης, Βρετός, Νικολτσής και Αποστολίδης. Όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει. Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας με τον Βαλεριάνο στα αριστερά. Στον χώρο του κέντρου τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Ιντζόγλου. Μπούρπος στα δεξιά. Και στην κλίνη ο πίσος Μπούρπος, ο δεξιός πίσω πλακάς του Άρη. Φτεγάζει πολύ ωραία επίπτυξη του Άρη. Διούν στα δεξιά για τον Ιντζόγλου. Ο Ιντζόγλου θα βγάλει μία σέντρα. Η κεφαλιά φτάνει προς τον Παρκάν στα αριστερά. Βαλεριάνος η σέντρα στα χέρια του Λαζαρίδη μπάλα. Όπως είπαμε, ο πρώτος στη βαθμολογία Άρης θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης για να παραμείνει μόνος πρώτος στην στο βαθμολογικό πίνακα της Football League. Από την άλλη, ο Κισαμικός, ο οποίος βρίσκεται στην ένατη θέση, θέλει και αυτός να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από την ουρά. Ένα φάουλ τώρα το οποίο κάνει στο χώρο του κέντρου εδώ ο Χρήστος Κουρμός, εν μέσω διαμαρτυριών, το δίνει ο κύριος Πανιτσίδης. Πάνω από την μπάλα είναι ο Αρναούτογλου. Θα την αφήσει όμως για τον Σέλι Κιωτάκη, ο οποίος σε πολύ λίγο θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Την μπάλα στο Μαρκοπουλιώτη, το center back του Κισαμικού. Μια προωθημένη παλιά προς τον Εξιδά, απομακρύνεται η μπάλα από την περιοχή του Άρη Ντούνης. Μπούρπος απομακρύνει εκεί όπου ο Σιούλης θα προσπαθήσει να βρει τον Εξιδά. Κατοχή για τον Άρη, Ιντζόγλου και Κατημίρης. Κατημίρης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του Άρη αυτή τη στιγμή. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε εθνικές κατηγορίες και στην Α και στην Κεντρική. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Αρναούτογλου. Μουμίν. Μουμίν για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα δώσει στα αριστερά για τον Βαλεριανό. Μουμίν. Ωραία. Ο Ιντζόγλου υποδέχεται την μπάλα και δίνει για τον Χρήστο Μπούρμπο. Η σέντρα του Μπούρμπο είναι κακή. Μπάλα θα περάσει απευθείας out. Ο Δημήτρης Πανός επικροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει εδώ στο κλεάν της Μικελίδης. Ήλιο όλους τη μέρα μετά την χθεσινή συνεχόμενη βροχόπτωση. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει υποδεχτεί τον ήλιο, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του νομού της Θεσσαλονίκης, με πολλά προβλήματα βέβαια στους αγωνιστικούς χώρους πολλών κηπέδων ερασιτεχνικών. Εδώ το κλεάν της Μικελίδης βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, μπορούμε να πούμε άρρητη κατάσταση. Και αρκετή ζέστη έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, 19 βαθμούς το θερμόμετρό μας.
Ας πούμε λίγο την συνέχεια στο παιχνίδι, εκεί όπου ο Ούγκο Σόουζα θα απομακρύνει προς στιγμή. Ναι, απομάκρυνση σε πλάγιο από τον Δέλιτης. Το πλάγιο είναι για τους κυπεδούχους, τους κίτρινο-μαύρους. Βάρς, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μια πολύ καλή πορεία με 5 στα 5. Δείχνει ανίκητος τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εδώ ο αμυντικός του Κεσαμικού θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Στα δεξιά ο Τούνης εκτελεί γρήγορα και τον Χρήστο Μπούρπο. Χρήστος Μπούρπος, η σέντρα, το σούτ στα χέρια του Λαζαρίδη. Πρώτη φάση στο παιχνίδι είναι για τον άριστο 7ο λεπτό από τον Παυλίδη. Ο Λαζαρίδης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Κυσαμικός, όπως είπαμε, ο οποίος εδώ δεν ήρθε για να παραδοθεί εύκολα στον Άρη, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, προσπαθεί να βρει τον εαυτό του Κυσαμικός στα τελευταία παιχνίδια, το καταφέρνει. Για να δούμε τώρα την κατοχή, παραμένει στους φιλοξενούμενους, αλλάζει το τόλι για τον Αραούτογλου, ο οποίος για να μην βγει μπάλα σε πλάγιο απομακρύνει εκεί όπου μόνο ο Χρήστος Μπούρπος βρίσκεται στο δεξιάκρο της άμυνας του Άρη. Ο Μπούρπος με τη σειρά θα κάνει μια τυφλή παλιά χωρίς στόχο. Κυσαμικός τώρα με την μπάλα. Αραούτογλου, πλάγιο για το Κυσαμικό από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι. Ξηδάς Αραούτογλου, πολύ ωραία, θα πάρει ο Ξηδάς ξανά. Νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους, υπήρχε αυτή. Έχουν επιζόηρα στο παιχνίδι. Ένθερμη παρουσία και υποστήριξη των φίλων του Άρη στο γήπεδο. Ηλιόλουστη τη μέρα και οι φίλοι του Άρη έχουν έρθει εδώ στο κλειάν της Βικελίδης. Αρκετή φίλα, κοντά στους 10.000. Κίνη. Ο Λέο δεν θα περάσει, ο επιθετικός του Κυσαμικού. Για να δούμε τώρα τους, τους γηπεδούχους με τον Πασά. Πασάς πολύ ωραία, θα ελιχθεί. Ωραία για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα κρατήσει. Δεν δίνει στον Μπαρκάν, θα δώσει τον Βαλεριανό. Η σέντρα από το αριστερό πίσω φύλακα του Άρη δεν ήταν καλή. Η μπάλα θα περάσει σε πλάγιο για τον Κυσαμικό. Ο Σπανός, ο κύριος Δημήτρης Σπανός, ο προπονητής του Άρη, λέει στους ποδοσφαιριστές του να πιέσουν. Είναι προπονητής ο οποίος του αρέσει το γρήγορο γκολ, αλλά του αρέσει και η καθολική υπεροχή στο παιχνίδι, η κατοχή. Το έχει δείξει μέχρι στιγμής στα πρώτα 5 παιχνίδια του Άρης και στο κύπελο. Ο Άρης, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου, καθώς ήρθε όπως με 1-1 με τον Βαζιάνο. Και σαν τώρα βγαίνει μπροστά, ο Λέο θα πάρει το φάουλ. Νομίζω εδώ θα δοθεί και η κίτρινη κάρτα. Ναι, πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στον ποδοσφαιριστή του Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι στον Δελιτζήσι. Για να δούμε τώρα τον Κυσαμικό στην πρώτη του εξόρμηση στην περιοχή του Άρη. Πάνω από την μπάλα βρίσκεται ο Λεμπουτή. Ο Σαλιάκα, συγγνώμη. Ο Σάλιακας είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Κυσαμικός. Εξελίσσεται άστοχα, η μπάλα θα πέρασε απευθείας out. 11 λεπτά στην αναμέτρηση, ο Κατεμίρης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα. Τούνης, ο οποίος στο παιχνίδι στην Παναχαϊκή ήταν πολύ καλός. Ο Αρναούτογλου τώρα θα πάρει την μπάλα, αλλά με το χέρι θα σταματήσει. Λάθος, όχι. Ο διευθυντής του αγώνα, ο κύριος Πανιστήτης, ζήτησε επανεκτέλεση. Παυλίδης τώρα με την μπάλα στο πρώτο κέντρο. Μπαρκάν. Ο Παλπαδός, ο επιθετικός του Άρη, θα δώσει για τον Τούνη, εκεί όμως βρίσκεται και θα απομακρύνει ο Γιουλίτς. Κυσαμικός τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ξηδάς. Ωραία, ανεβαίνει από τα δεξιά, από τους θεστής του Κυσαμικού, ο Λέο. Μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Κυσαμικού, κόρνερ, πρώτη καλή ευκαιρία για τον Κυσαμικό στο 12ο λεπτό.
το σου του λέω. Ο Λέος Ζαμπατίστη λοιπόν με αυτό το σουτ πραγματοποίησε την πρώτη ευκαιρία του Κις Αμυχού στο παιχνίδι, απέκτησε από τον Κατημύρη. Να δούμε αυτό το χώρο το οποίο θα εκτελέσει ο Σάλιακας από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι. Σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα δεν απομακρύνεται, αλλά η φάση θα σταματήσει. Κατεμπίρσο θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι και όπου ο Βαλεριάνος θα υποδεχθεί. Θα περάσει εδώ ο Βαλεριάνος στο χώρο του κέντρου. Χωρίς όμως επιτυχία η πάσα του, δεν έχει βγει ακόμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέα απομάκρυνση της μπάλας, κεφαλιά από τον Σεβιτάκη. Και ο Κεσανικός γίνει ξανά προς τα Γιάννα. Μετά από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι βγαίνουν με τον Λέο. Λέω είναι μέσα στην περιοχή, δεν θα περάσει, εκπληκτική και αντιμετώπιση της πάσης από τον Ούγκο Σούτζα. Τώρα θα απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Μπαρκάν. Αρκετές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου και ο Σαμικός θα χάσει την κατοχή. Δίνεται συνέχεια το παιχνίδι. Ο Άρης με την κατοχή, ο Άρης με την μπάλα έχει την κατοχή. Μπούρμπος ανεβαίνει από τα δεξιά. Χρήστος Μπούρμπος. Ο Ντούνης δεν θα αποδεχτεί, θα πάρει την μπάλα ο Παυλίδης. Ωραία, συνεργάζεται με τον Ντούνη. Ο Πασάς όμως δεν θα συνεχίσει την φάση και Σαμικός ξανά με την μπάλα ξεδάσει. Αντιμετώπιση της φάσης επίσης πολύ καλή από τον αμυντικό του Άρη, τον Ούγκο Σόουτζα. Αρναούτογλου στο πλάγιο. Όχι, το πλάγιο δεν θέλει ο Μαρκοπουλιώτης. Ο Άρης θα συνεχίσει. Ο Ούγκο Σόουτζα για τον Κατημύρη, ο Κατημύρης ξανά για τον αμυντικό Άρη. Ο Σόουτζα για τον Μπούρμπο. Ανεβαίνει ο Μπούρμπος, ανεβαίνει και ο Άρης. Πάσα είναι για τον Ιτζόγλου. Ο Ντούνης δεν θα περάσει. Πάσα του για τον Πασά. Αλλά βρίσκεται προς το κόρνερ. Θα γίνει ένα φάουλ. Φάουλ λοιπόν υπέρ του Κισαμικού ακριβώς στο κόρνερ. Φίλοι του Άρη, όπως είπαμε, έχουν έρθει στο Κλεάνθης Βικελίδης, στηρίζουν θερμά την προσπάθεια που κάνει ο Φιλινός Άρης, ο οποίος δείχνει να θέλει όσο ποτέ την άνοδο στην Super League σουρωτή. Μπούρμπος στο πλάγιο. Ο έπειρος αμυντικός το εκτελεί. Από τον Ντούνη κεφαλιά πάσας πιέζει για να πάρει ξανά. Ο Ντούνης θα υποδεχτεί την μπάλα κρατά ο Μάρκος Ντούνης. Την Τζόγλου. Ο Μπούρμπος η σέντα. Η κεφαλιά από τον Παυλίδη. Απομακρύνεται από τον Κισαμικό. Ο Μπούρμπος θα ξανακλέψει. Μουμίν. Για τον Βαλεριάνο. Παυλίδης δεν θα υποδεχτεί. Κισαμικός απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Λεμονής. Βαλεριάνος για τον Ιτζόγλου. Μπούρμπος στα δεξιά, πάλι προωθείται η ομάδα του Άρη. Η σέντρα από τον αμυντικό του Άρη απομακρύνεται και πάλι εκεί όπου ο Σάλιακας έχει την μπάλα στα πόδια, στα δεξιά. Προωθεί προς τον χώρο του κέντρου εκεί όπου οι αμυντικοί του Άρη ανταποκρίνονται θετικά. Από τα πόδια του Ιτζόγλου στον Μπούρμπο και ο Μπούρμπος ξανά προωθείται από τα δεξιά. Αρκετές επιθέσεις περάνε από τα πόδια του Μπούρμπου στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μάρκος Ντούνης για τον Ιτζόγλου. Σόουζα, Δελιζήσης, Μουμίν. Ο Μουμίν ο οποίος μαζί με τον Ιτζόγλου, δύο μέσα του Άρη έχουν αποτελέσει ένα καλό δίδυμο. Για να δω τον Μπούρμπο, το σούτ από τον αμυντικό του Άρη, μπάλα καταλήγει out. 16ο λεπτό της αναμέτρησης, το σούτ από τον Μπούρμπο. Όπως είπαμε πριν, έχουν συνδεθεί και έχουν αποτελέσει ένα πολύ καλό αμυντικό μέσο δίδυμο
στο χώρο του κέντρου για τον Άρη, Τζόγλου και Μουμίν δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ καλή επικοινωνία και καλύπτουν πάρα πολύ καλά μέχρι στους χώρους και στα πέντε παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Άρης. Τζόγλου, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει στο χώρο του κέντρου. Ο παίκτης του Κισαμικού θα δώσει το χέρι του, δεν θα δοθεί κάποια κάρτα, έτσι όπως διαμαρτυρήθηκε ο Άρης. Κούρμπος αλλάζει με τον Τζόγλου, πάλι ο Κούρμπος για τον Πασά. Δεν θα περάσει όμως από τον Αρναούτογλου, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει πολύ θετικά τις επιθέσεις των κυπεδούχων. Ο Κατημύρης θα πάρει τώρα την μπάλα και θα δώσει στα αριστερά για τον Βαλεριάνο, ο οποίος θέλει να βρει το παρκάν. Ο αμυντικός του Κεσαμικού ανταποκρίνεται επίσης θετικά στα δεξιά. Λέω, κατεβάζει ο Κεσαμικός με τον Αξιλά. Βλέπουμε τώρα τον Λεοπαρτίστα, ο οποίος συγκλίνει και παίρνει στην περιοχή στέντρα από τον Λεοπαρτίστα, ο Κούρμπος για τον Κατημύρη. Στα χέρια λοιπόν του τερματοφύλακα του Άρη. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τούνης. Ο Τούνης για τον Παυλίδη, ο οποίος σήμερα παίρνει φανέλα βασικού, εν απουσία του Πλατέλα. Μέχρι στιγμής η απουσία του Πλατέλα είναι κάπως φανερή. Για με την ευκαιρία για τον Άρη. Τώρα είναι Τζόγλου. Αλλάζουν την μπάλα οι κυπεδούχοι χωρίς επιτυχία εδώ ο Κούρμπος. Τα χέρια του Λαζαρίδη μπάλα. Ο οποίος σε πολύ πολύ λίγο θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Έτσι και την τραυματοποιεί λοιπόν τη συνέχεια με τον πόλεμο του Λαζαρίδης. Ο Ξηνάς θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Αρκετά λάθη τα πρώτα λεπτά. Ο Μαρκοπουλιώτης επίσης θα κάνει λάθος. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη. Σελινιωτάκης. Λεμονής. Λέω Μπατίστα. Θα περάσει με... δεν θα περάσει με φάουλ. Όμως θα δοθεί φάουλ από τον κύριο Πανιτσίδη. Ξαφνικώς θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ λίγο. Στόχο τον αριστερό εξτρέμ του Κισαμικού. Νέο πλάγιο στο παιχνίδι, το οποίο θα κερδίσει ο Κισαμικός. Θα το τελέσει ο Αρναούτογλου. Ωραία θα αλλάξει ο Λέο Παπαδημούλου. Αρκετές μονομαχίες. Ο παίκτης του Κισαμικού βρέθηκε σε αντικανονική θέση. Η φάση δεν θα συνεχιστεί. Το περιθύνει. Θα συνεχιστεί τώρα με τον Κατημύρη. Βαλεριάνος. Προωθείται ο αριστερός μπακ του Άρη. Ο Παυλίδης. Από τα πόδια του Ιντζόγλου για τον Κούρμπο. Ο Κούρμπος θα επιχειρήσει άλλη μια πάσα. Ο Τούνης στο σουτ. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη. 20 λεπτά στην αναμέτρηση. 21 περίπου λεπτά στην αναμέτρηση. Κάνουμε τώρα την ευκαιρία για τον γηπεδούχο Άρη να κάνει άλλη μια επίθεση για να μπορέσει να πετύχει το πολυπόθητο γκολ. Ο Τούνης εκτελεί το κόρνερ. Εδώ νομίζω ότι είναι νέο κόρνερ, ναι. Νέο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Μπαρκάν θα το εκτελέσει. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνεται προς τη μήνο. Ο Κούρμπος είναι εκτός περιοχής. Νέο σούτ από τον αμυντικό του Άρη. Αλλά καταλήγει out. Σε 23ο λεπτό του αγώνα το του Κούρμπου. Πάντα στο 0-0 εδώ στο Κλεάφτης Βικελίδης. Χωρίς πολύ καλές φάσεις δεύτερη στο παιχνίδι. Μια καλή φάση ήταν με τον Λέο και το σούτ από τον ποδοσφαιριστή του Κισαμικού στο 12ο λεπτό. Χωρίς καμία
ιδιαίτερα καλή φάση ο Άρης. Εμείς, φανερή η απουσία του Πλαντέλα. Η Ζαμιτός τώρα με την έπαλα από τα δεξιά, αλλάζουν οι παίκτες φιλοξενούμενων. Τόλι. Ο Τόλι με στόχο τον Αρναούτολου. Θα περάσει ο αμυντικός του Κισαμικού, θα αλλάξει πολύ ωραία με τον Εκκυντά. Ο Αρναούτολου θα μπει στην περιοχή τώρα. Φάση για τον Κισαμικό. Στον Λέο, νέα σέντρα εντός περιοχής. Ο Κισαμικός δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την φάση και ο Άρης έχει τις προϋποθέσεις να βγει μπροστά. Ο Κούρμπος θα δώσει για τον Πασά, κυνηγά ο μεσοπαιδικός του Άρη. Ο Λαζαρίδης συνέχεια το παιχνίδι αντιμετωπίζει ως αντιπάσιο. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Θα προλάβει ο Ντούνις πριν βγει η μπάλα σε πλάγιο. Μουμίν. Με τον Βαλεριάνο λαθασμένα. Και ο Κισαμικός ανεβαίνει. Ο Λέο θα πάρει την μπάλα και θα την υποδεχτεί πολύ ωραία. Η σέντα και το ψητά. Ο Κατημύρης θα απομακρύνει. Ο Κισαμικός ο οποίος δείχνει ζωηρό στα πρώτα λεπτά. Είμαστε περίπου στο ημίωρο. Διάμε τώρα τους γηπεδόχους που βγαίνουν πολύ ωραία μπροστά με τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα κάνει το σούτ. Ωραίο σούτ από τον Παυλίδη. Πολύ καλή φάση. Η πρώτη για τον Άρη. Το 24ο με 25 λεπτό το σούτ του Παυλίδη. Ο Λαζαρίδης θα δώσει την συνέχεια σε πολύ λίγο. Και έτσι και την πραγματοποιεί. Ο Αρναούτογλου θα υποδεχτεί πολύ ωραία την μπάλα. Θα περάσει εκπληκτικά δύο παίκτες, τον Ιντζόλου και τον Μπουρμπό. Ο Κισαμικός με την μπάλα εκεί όπου ο Σάλιακας θα κάνει να σου την μπάλα απευθείας out. Ο Κατημύρης με την σειρά του θα δώσει στον αμυντικό του Άρη τον Σόουζα. Κατημύρης για τον Βαλεριάνο ο οποίος κατεβάζει άψογα. Παυλίδης. Μουμίν. Μπούρμπος. Για τον Τούνι. Αλλάζει με τον Μπουρμπό. Κακή πάσα του αμυντικού του Άρη. Και μάλλον θα πάει απευθείας out. Ο Λαζαρίδης ξανά θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ λίγο. Όπως είπαμε, έχει αγωνιστική την Football League. Άρης Κισαμικός 0-0. Εχθές η Βέρεια για το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας επικράτησε της Σπάρτης με 1-0. Για να δούμε τον Κισαμικό ο οποίος βγαίνει μπροστά. Ο Ξηδάς δεν θα πάρει το φάουλ. Όπως ζήτησε από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Μουμίν. Ωραία θα δώσει για τον Πασά ο οποίος κυνηγάει. Ο παίκτης του Κισαμικού ελέγχει. Ξανά ο Κισαμικός με την μπαλά. Θα χάσει προς τη στιγμή φάουλ το οποίο θα πάρει ο Άρης από τα αριστερά της οποίας επιτίθεται και η κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Κισαμικού, στον Σιούλη. Για να δούμε τώρα τους πιπετούχους, έχουν άλλη μια ευκαιρία. Θέλουν πολύ το πρώτο γκολ, το γρήγορο, το οποίο βέβαια δεν επιτεύχθηκε, αλλά ο Άρης θέλει να προηγηθεί για να μπορέσει να αποβάλει το άγχος που έχει. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους, η σέντρα απομακρύνεται από το Αρναούτογλου και ο Κισαμικός βγαίνει μπροστά. Με προϋποθέσεις καλής αντεπίδησης ο Κισαμικός, για να δούμε τώρα τον Λέο.
ο οποίος θα υποδεχθεί ωραία την μπάλα η σέντρα από τον μέσο επιθετικό, τον κεντρικό επιθετικό μάλλον του Κίσης Αμυκού. Η αμυντική του Άρη λειτουργούν σωστά. Και εδώ γίνεται και θα πάρουν και το φάουλ. Για να δούμε τώρα πως θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, το οποίο μέχρι στιγμής έχει ελάχιστες φάσεις μπορεί κάποιος να πει καλές. Και Σαμικός είχε ένα σουτ το οποίο στο 12ο λεπτό απέκτησε ο Κατημύρης, σουτ ήταν από τον Λέο. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άρη ήταν στο 26ο λεπτό με τον Παφλίδη. Ένα πολύ καλό του Περσάου. Συνέχεια του παιχνίδι με τον Ιντζόγλου στο χώρο του κέντρου, ο αμυντικός μέσος του Αρθαδός για τον Μπούρμπο στα δεξιά. Ο Μπούρμπος θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα περάσει όμως από τον Κίνη. Κυνηγάει ο Ντούνης, θα πάρει και το φάουλ. Ο Αρναούτογλου, εδώ κάποια νεύρα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ο Ντούνης το πλάγιο για τον Άρη. Μπούρμπος. Μέσα στην περιοχή, λαφασμένη η αντίδραση και της φάσης από τους γηπεδούχους out. Ο κύριος Πανούς ήταν να ηρεμήσουν οι ποδοσφαιριστές το παιχνίδι τους. Για να δούμε. Σαφικός τώρα έχει την κατοχή από τα δεξιά με τον Τόλι. Κίνη. Θα χάσει την μπάλα αμέσως του Κισαμικού, θα την ξαναπάρει. Σαν να τη χάνει λοιπόν, ο Παυλίδης θα πάρει ωραία την μπάλα. Ντούνης, λαθασμένη πάσα, αρκετά τα λάθη μέχρι στο παιχνίδι. Ξηδάς. Ωραία θα περάσει ο μέσο επιθετικός του Κισαμικού. Το σουτ, καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Περίπου στο ημίωρο. Με το σουτ λοιπόν του Ξηδά. Ο Κατεμίρης δίνει την συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πασάς θα υποδεχτεί. Όχι, δεν θα την πάρει. Τσιούλης. Με στόχο του Ξηδά. Ο Μπούρμπος θα αντιμετωπίσει την φάση. Μπούρμπος. Το Άρης ανεβαίνει. Ντούνης από τα δεξιά. Ξανά για τον αμυντικό. Στο κηπεδούχον. Αλλάζουν εδώ Ντούνης και Μπούρμπος. Μουμίν για τον Χαράλαμπο Παυλίδη, ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει στον Βαλεριάνο. Ωραία ανάπτυξη από τους κηπεδούχους. Ο Βαλεριάνος θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Η σέντρα δεν γίνεται εδώ το σούτ. Απομακρύνεται προς στιγμή. Τώρα απομακρύνεται με τη νέα κεφαλιά. Λεμονή. Βαλεριάνος για τον Μουμίν. Ο Κουσίν Μουμίν θα περάσει για τον Ντούνη. Ωραία εδώ. Αλλάζουν οι παίκτες τώρα από μακρύνουν τελευταία στιγμή αυτή του Κισαμικού. Ντούνης. Ξανά από τα αριστερά αυτή τη φορά ο Ντούνης. Ωραία θα συνεργαστεί. Θα κλειστρήσει ο Παυλίδης. Και εδώ οι φιλοξενούμενοι βγαίνουν μπροστά με τον Ξηδά. Δεν θα συνεχίσει όμως να δώσει ο αμυντικός του Άρη σε ακόμη μία φάση. Ο Ούγκο Σόζα ανταποκρίθηκε πολύ σωστά. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους με τον Παρκάν. Κακή η φάσα του Αλβανού μεσοεπιθετικού. Λέω. Ο Κισαμικός βγαίνει μπροστά με μέτρα ο Λέω. Ζητά φάουλ ο παίκτης του Κισαμικού, δεν θα το δει. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μπούρμπος. Και ακόμη μια φορά από τα δεξιά ο Χρήστος Μπούρμπος. Πασάς.
σταθερά με την μπάλα. Η σέντρα από τον Πασά. Ο Παυλίτης ζητούν πέναλτι και οι παιδούχοι φάση συνεχίζεται. Πασά δεν θα καταφέρει να περάσει. Αρκετές διαμαρτυρίες και από τον μάλλον πληροφορείται. Ο Ξηδάς τώρα βγαίνει μπροστά για τον Κισαμικό. Θα περάσει, αλλά ναι, δίνεται φάουλ. Πανιτσίδης θα δώσει φάουλ υπέρ του Κισαμικού εν μέσω αρκετών διαμαρτυριών. Κίνει τώρα πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Κισαμικός. Το φάουλ εκτελείται από τον Γκίνη, η κεφαλιά. Όπως εδώ θα δοθεί θετικό φάουλ. Ο Κατημύρης θα δώσει γρήγορα προς τον Μπούρμπο για να δοθεί συνέχεια την αναμέτρηση. Ωραία, Αρναούτογλου θα πάρει. Το πλάγιο είναι για τον Κισαμικό. Ο Άρης ο οποίος δείχνει μέτριος μέχρι στιγμή. Δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι φανερή απουσία του Πλατέλα. Βλέπουμε εδώ τώρα τους φιλοξενούμενους να χάσουν την μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Ωραία θα πασάρει ο Ούκος για τον Δελυκτήση. Τζόγλου. Βαλεριάνος. Παυλίτης. Για να με το ζει ο Αιγύπεδοκος. Η σέντρα κακή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Κάποιες διαμαρτυρίες τώρα από τον κύριο Μυροφορή προς τον διαιτητή, όπως και από τον κύριο Σπανό. Λάγει για τον κύριο Σαμικάλ τα αριστερά, το οποίο εκτελείται από τον Αρναούτογλου. Ο Τούνης θα περάσει για τον Παυλίδη. Ο Πασάς την διπλή κοφτή τρίπλα δεν την πέτυχε. Μπαρκάν για τον Βαλεριάν. Πιντζόλου. Μουμίν. Ο Μουμίν με χώρο δεν θα περάσει. Πάρ το οποίο θα δοθεί στο Κισαμικό. Διανύσαμε περίπου 36 λεπτά αγώνα. Ο Άρης υποδέχεται εδώ την ομάδα του Κισαμικού. Το 0-0 παραμένει στο κλειάν της Βικελίδης στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής της Football League. Μπούρμπος θα κερδίσει το πλάγιο από τα δεξιά. Ωραία το πλάγιο για τον Πασά. Ο Πασάς θα περάσει για τον Τούνη. Ο Τούνης θα βρει πολύ όμορφα και θα αλλάξει προς τον Βαλεριάνο. Βαλεριάνος κρατά, προσπαθεί να περάσει. Ωραία ο Τούνης στο σούτ από το μεσοεπιθετικό του Άρη, μέτριο και αδύναμο, η μπάλα θα περάσει out. Ο Λαζαρίδης σε πολύ πολύ λίγο θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Ένας Άρης ο οποίος όπως είπαμε μέχρι στιγμής δεν δείχνει αυτό στο προηγούμενο 5 αγώνων. Έχει διάθεση αλλά δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους ο Άρης. Τώρα με τον Μπούρμπο Μουμίν αλλάζει για τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος αφήνει ωραία για τον Παρκάν. Παυλίδης αλλάζει για τον Βαλεριάνο. Με προοπτικές στη σέντρα το Βαλεριάνο φτάνει στο Τούνι, ο Μπαρκάν το σουτ κοντράρι. Ο Αρναούτογλου θα κατεβάσει φάουλ από τον Αρναούτογλου προς το Τούνι. Η κίτρινη κάρτα προς τον αριστερό στο φύλακα του Κισαμικού. Ένα δυνατό φάουλ. Ο Αρναούτογλου ο οποίος ζήτησε
τα ρέστα, αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκταση από τον διαιτητή, τον κύριο Πανιτσίδη, για αυτή την κάρτα. Βγαίνουμε τώρα την ευκαιρία για τον Άρη πάνω από την Παλαϊνό Παρκάν. Είναι και ο Ιντζόλου, είναι και ο Βούργος, ο οποίος τώρα φεύγει. Ιντζόλου και Παρκάν πάνω από την μπάλα. Για να δούμε τους κυπεδούχους, ακόμη μία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Άρης της αμυντικός 0-0 εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Παρκάν εκτελεί κεφαλιά. Φτάνει προς τον Ιντζόγλου το σουτ κοντράρι, ο Ξηδάς θα περάσει. Φάουλ, το οποίο δίνεται από τον κύριο Πανιτσίδη. Τρεις παίκτες είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Με ποιον σοβαρό νομίζω αυτόν που είναι εντός περιοχής του Κισαμικού. Οι γιατροί της ομάδος παίρνουνε, μάλλον γιατρός του Κισαμικού. Και το παρασχεδούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Άρης, ένας μέχρι στιγμής μέτριος Άρης. Να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι. Μια αναμέτρηση, όπως είπαμε, όπου, όπως και όλα τα εντός έδρας παιχνίδια των κίτρινων όμαυρων, θα ακούτε ζωντανά από τον αγγελικό του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Φτάνουμε περίπου στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει, όπως είπαμε. Στην όπλη του Κισαμικού τώρα υπόνεται. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Λαζαρίδης θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Με στόχο το Ξηδά. Δεν θα επιτευχθεί. Ντούνις. Αλλάζει για τον Πασά. Πασάς κρατά. Συγκλίνει προς τον χώρο του κέντρου, θα δοθεί φάουλ. Ο Αρναούτογλου τώρα θα μπει, θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Μου μην για τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος θα περάσει. Παρκάν, Παυλίδης, όχι. Ο Άρης ξανά τώρα με την κατοχή. Μπούρμπος ξανά από τα δεξιά. Συγκλίνει ο αμυντικός του Άρη. Το σούτ από τον Μπούρμπο, φοβερό! Δοκάρι, η πρώτη νομίζω πολύ καλή ευκαιρία στο παιχνίδι του 40ου. Πρώτο λεπτό με τον Μπούρμπο. Το σούτ λοιπόν που επιχείρησε ο αμυντικός του Άρη σταμάτησε στο δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία για τους κίτρινο-μαύρους να ανοίξουν το σκορ εδώ στο Κλεάνθης. Βικελίδης, ο Λαζαρίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αρναούτογλου την κεφαλιά για τον Λέο. Ο Άρης θα πάρει την κατοχή. Παυλίδης. Μπαρκάν. Και τον Παλεριάνο. Την άλλη Μπαρκάν. Μου μην αλλάζει με τον Μπαρκάν. Χωρίς επιτυχία δεύτερος. Παρκάν τώρα θα πάρει και θα υποδεχτεί το σούτ από τον Αλβανό μεσοπεδευτικό στα χέρια του Λαζαρίδη. Άλλη μια φάση για τους κυπεδούχους. Ένας Κισαμικός ο οποίος δεν δείχνει με αυτή του την εμφάνιση μέχρι στιγμής εδώ στο Βικελίδης. Αυτή την ένατη θέση που κατέχει μέχρι στιγμής στο βαθμολογικό πίνακα της Φουτβολή. Είναι και είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα η οποία δεν χαρίζεται εύκολα και έτσι μέχρι και γίνεται ο Άρης δυσκολεύεται αρκετά και με την απουσία του Πλατέλα και με την απουσία του Διαματόπουλου ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν βρέθηκε βασικός, είχε έναν τραυματισμό ο Διαματόπουλος, γι' αυτό και επιλέχθηκε να είναι αυτός, επέστρεψε σήμερα. Ο οποίος είναι και ο Καπνίδης, ο οποίος ήταν βασικός στα τελευταία δύο παιχνίδια του Άρη. Με τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά, ο Τόλι Σέντρα απομακρύνεται από τον Δελιζήση. Το φάουλ είναι για τον Άρη.
Κατημύρης τώρα πάνω από την μπάλα. Ιντζόγλου ζητά την μπάλα ο Μπούρμπος και την παίρνει. Θα αφήσει στον Ούγκο Σόουζα. Μπούρμπος. Ντούνης. Ούγκο Σόουζα για τον Μπούρμπο ξανά. Ο Πασάς, ο Ιντζόγλου μάλλον θα κυνηγήσει αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Δεν έχει βγει ακόμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ντούνης. Μουμίν. Θα δώσει για τον Παυλίδη το σούτ από τον Χαράλαμπο. Παυλίδη αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Βαζαρίτη. Σε πολύ λίγο θα δοθούν και τα λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Δεν θα αργήσει ο τέταρτος ο κύριος Καρατέρπος να δείξει τα λεπτά. Ο Λαζαρίδης τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με το Βολέ. Βολέ θα πηδήξει την κεφαλιά, θα καταφέρει. Ο Άρσενα με την κατοχή. Πασάς. Μπούρμπος. Για τον Ντούνι. Ωραία, θα περάσει και θα συγκλίνει ο Ντούνις. Για τον Πασά, ο Ντούνις αλλάζει ξανά με τον Πασά. Μπούρμπος. Μπούρμπος θα δώσει πίσω. Για τον Ιντζόγλου. Μουμίν. Για τον Βαλεριάνο. Πολύ όμορφα. Βαλεριάνος χάνε την κατοχή και ο Λέο βγαίνει μπροστά για τον Κισαμικό με φοβερή ταχύτητα ο Κισαμικός, αλλά ο αμυντικός του Άρη θα ανταποκριθεί σωστά. Ο Λέο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κάτω. Το παιχνίδι συνεχίζει, το Αρναούτογλου τώρα θα υποδεχτεί και θα περάσει την μπάλα προς το ξηδά. Ούτε οι παίκτες του Κισαμικού αφήνουν την μπάλα να περάσει εκτός. Ο Αρναούτογλου, ο οποίος πέρασε την μπάλα, θα μπορούσε να την πετάξει έξω. Δεν το πέτυχε ο ίδιος, δεν το κατάφερε ο ίδιος, δεν το ήθελε ο ίδιος μάλλον. Και ζήτησε να του παίξει του Άρη να πω. Ντούνις. Φάουλ για τον Άρη. Ο Λέο τώρα σηκώνεται. Οι φίλαδοι του Άρη προσπαθούν με τον τρόπο τους να ενισχύσουν τους κυτρινόμαυρους. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Άρη, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάνω από την μπάλα είναι και ο Χαράλαμπος Παυλίδης. Τώρα ο Ιντζόγλου φεύγει, είναι και ο Κενάν Παρκάν. Για να δούμε. Το στίχος ακόμη δεν έχει στηθεί. Τώρα ο κύριος Πανιτσίδης δείχνει στους παίκτες που πρέπει να είναι. Ο Λαζαρίδης στείνει το τείχος του και όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, ενώ δόθηκε το λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε, διανύουμε το πρώτο λεπτό. Το φάουλ εκτελείται από το Παρκάν. Γκολ! Γκολ για τον Άρη! 1-0 λοιπόν ο Άρης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κενάν Παρκάν. 1-0 λοιπόν ο Άρης με τον Αλβανό μέσο επιθετικό. Ο Παρκάν λύνει τον γόρτιο δεσμό και έτσι η κυπεδούχος ομάδα το βάλει το άγχος της επίτευξης του πρώτου τέρματος. Ο Λαζαρίδης, ο οποίος απέκτησε, αλλά ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση του φάουλ από τον Παρκάν. Η μπάλα στάθηκε στα δίκτυα. 1-0 ο Άρης και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο κύριος Πανιτσίδης λύγει το πρώτο ημίχρονο. Άρης Κισαμικός 1-0. Ο λόγος στο στούντιο. Επιστρέψαμε εδώ στο κλεάν της Βικελίδης για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος
προηγείται με το goal foul του Παρκάνα από το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου χρόνου. Με ωραίο τρόπο ο Παρκάν άνοιξε λοιπόν το σκορ προς το πλευρά της Βικελίδης. Ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο αλλαγές, μία για κάθε ομάδα. Βλέπω τον Βρετό από πλευράς Κίσα Μικού και από πλευράς Άρη τον Καπνίδη. Δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Άρης προηγείται με το γκολ του Μπαρκάν. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ Αλβανός ο επιθετικός. Να δούμε λοιπόν τις αλλαγές. Στη θέση του Ντούνι θα περάσει ο Καπνίδης, ο οποίος έτρεξε αρκετά και αυτός με τη σειρά του βοήθησε έτσι ώστε να επιτευχθεί το γκολ. Ενώ για τον Κισαμικό ο Σελινιωτάκης αποχωρεί για να μπει ο Βρετός. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στη σέντρα είναι ο Άρης και τώρα δίνεται το λάχτισμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Πανιτσίδη. Μουμίν. Ωραία τώρα για τον Παυλίδη. Πασάς Βαλεριάνος. Ωραία, ο Παυλίδης θα περάσει για τον Μπαρκάνη. Σέντρα. Ευκαιρία. Δεν θα το πει κάτι εδώ από τον διαιτητή. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για ένα σπρώξιμο προς τον Αντώνη Καπνίδη. Δεν θα δοθεί κάτι από τη διαιτητή σε αναμέτρηση, τον κύριο Πανιτσίδη. 47ο λεπτό στο παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειάν της Βικελίδης με μια αμφισβητούμενη φάση. Ο Άρης, όπως είπαμε, επαναλαμβάνουμε, ζήτησε πέναλτι σε σπρώξιμο του στον Καπνίδη. Κισαμικός τώρα στην κατοχή. Λεμονής. Θα πάρει το πλαγιό εδώ ο Αρναούτογλου. Ο Άρης θα πάρει την κατοχή. Ο Κισαμικός θα κλέψει όμως μέσα στην περιοχή επίθεσης του Κισαμικού. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Ο Κισαμικός αναφέρει την κατοχή από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Τόλης. Ωραία, θα πάρει και θα κλέψει ο Βαλεριάνος. Νέο λάθος από τους γηπεδούχους. Ο Παρκάν κλέβει πάρα πολύ ο Παρκάν. Παυλίδης, ηρεμεί το παιχνίδι του Άρης. Μουμίν. Ο Καπνίδης θα την χάσει. Θα πάρει την Παλαογκίνη, ο οποίος θα δώσει στον Βρετό. Ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Το σούτ θα τα κοντράρει. Ο Βαλεριάνος θα δώσει για τον αμυντικό μέσο του Άρη, τον Μπούρμπο, τον Μουμί, συγγνώμη. Πλάγιο για τον Κισαμικό, το οποίο θα κερδίσει ο Λεό. Τόλι. Γίνη. Πάσα ήταν από τον Σιούλη, λαφασμένη, θα κοντρολάρει ο Καπνίδης και θα δώσει προς τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα πάρει ωραία την μπάλα και θα δώσει τον Καπνίδη μπροστά στο 2-0. Ο Άρης, ο Καπνίδης θα περάσει μπροστά στην περιφέρεια και ο Καπνίδης στα χέρια του Λαζαρίδη. Θα μένει πάση στο 41ο λεπτό. Ο Καπνίδης πολύ μεγάλη πάση. Το τέταρτο λοιπόν πέρασε πολύ ωραία εντός περιοχής. Ο Αντώνης Καπνίδης δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σπανός επικροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Μουμίν. Παυλίδης. Πολύ ωραίο Παυλίδης θα πάρει. Για τον Μπαρκάν. Εντός περιοχής στο Κενάν Μπαρκάν. Το σούτ απέκτηση. Μακρύνει την μπάλα στον Μουμίν. Παυλίδης στα δεξιά για τον Μπούρμπο. Η σέντρα από τον Μπούρμπο θα φτάσει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη. Για να δούμε τώρα τους κυπεδούχους. Το
σκόρ το οποίο έχουν κερδίσει, το οποίο εκτελείται τώρα, απομακρύνεται σε νέο κόρνερ. Πάρει. Τώρα θα εγκρίνει γρήγορα η Τζόπλου. Σέντρα εντός περιοχής από Μακρύνο Αρναούσοφλου. Ξηδάς. Θα περάσει ωραία ο Ξηδάς, όχι όμως από τον Τζόπλου. Ξηδάς. Ωραία. Θα δώσει την μπάλα. Αλλάζει το παιχνίδι, θα κλείσει το Άρη Βαλεριάνος από τα αριστερά. Δελιζήσεις. Μπούρμπος. Για τον Μουμίν στο χώρο του κέντρου. Παυλίδης για τον Μπουρμπό. Περάσει ο Παυλίδης. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Χαράλα από τον Παυλίδη. Τελευταία στιγμή από Μακρύνη. Προς το Μουμίν, νέα απομάκρυνση από τους παίκτες του Κισαμικού. Ο Λέο τώρα θα πάρει την μπάλα. Και ο Κισαμικός έχει προϋποθέσεις για να βγει μπροστά Βρετός. Ο Βρετός δεν θα περάσει, τελευταία στιγμή θα απομακρύνει την μπάλα ο αμυντικός του Άρη. Μουμίν. Ωραία για τον Μπαρκάν. Με προϋποθέσεις αντεπίθεσης κακή πάσα από τον Αλβανόμισο επιθετικό. Κισαμικός τώρα με την μπάλα. Κίνη. Απομακρύνει ο Μουμίν. Πασάς. Ο Πασάς θα προσπαθήσει να φύγει το πρίσκι του Καπνίδη. Ωραία θα περάσει ο Καπνίδης. Εδώ στην περιοχή του απέναντι ο Άρης. Όχι. Ούτε αυτό. Ο διευθυντής του αγώνα κύριος Πανιτίδης δεν θα δώσει κάτι ούτε σε αυτή την φάση, εδώ που ζητά πέναλτι ο Αντώνης Καπνίδης για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, από την ώρα που μπήκε έχει ήδη κάνει δύο πολύ καλές φάσεις. Θετικό φάουλ από τον Λέο. Ξενάει η κατοχή για τον Άρη. 51ο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-0 παραμένει. Μουμίν. Παράλαβος Παυλίδης. Για τον Μην αλλάσουν εδώ οι δύο παίκτες του Άρη. Μπάλα, η Τζόγλου. Μπούρμπος. Μπούρμπος στα δεξιά. Θα περάσει για τον Πασά. Ο Πασάς θα πάρει και μια κόντρα. Δεν θα καταφέρει να δώσει σε συμπαίκτη του. Κισαμικός βγαίνει μπροστά με οι προϋποθέσεις. Αλλά πολύ ωραία θα κόψει ο Χουσέιν. Μην. Παυλίδης για τον Καπνίδη το σουτ. Πρώτο σουτ από τον Αντώνη Καπνίδη εκτός της περιοχής. Και στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης Άρης Κισαμικός 1-0 στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής της Football League. Ο Λαζαρίδης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Να την πραγματοποιεί ο τερματοφύλακας του Κισαμικού. Το πολέτα με στόχο τον Βρετό. Χωρίς επιτυχία. Καπνίδης θα περάσει για το κουμί. Θα κοντρολάει πολύ ωραία ο αμυντικός πίσω του Άρη. Θα γίνει ένα φάουλ και ναι, θα το πάρει ο Κέναν Μπαρκάν στα αριστερά. Και ο Βαλεριάνος πιθανότατα θα δώσει την συνέχεια. Την πάσα προς τον Παυλίδη. Μην. Τζόγλου θα πάρει να υποδεχθεί την μπάλα τώρα. Ο Σόουζα αλλάζουν οι παίκτες του Άρη. Τζόγλου για τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος ο οποίος έχει μέχρι αρκετά τρεξίματα για να μην φάσει εδώ για τον Άρη. Υπάρχουν και τέτοια out. Έχει αρκετά τρεξίματα. Ο Μπούρμπος έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του με αρκετές από τα δεξιά στο πρώτο ημίχρονο με αρκετές εξορμήσεις προς την αντίπαλη περιοχή. Δεν έχει σημαντικό πρόβλημα Άρης στο αμυντικό και στο
μέσο επιθετικό του κομμάτι, κυρίως αμυντικά, γιατί ο Πλατέλας που λείπει είναι αμυντικά για τον Άρη, του Μαρκάνη στα χέρια του Μαγκαρίδη. Είναι εμφανέστατη η απουσία του Πλατέλα. Μέχρι στιγμής το 1-0, όμως για τον Άρη κρατά το σκορ. Μια νίκη την οποία επιθυμεί ο πρωτοπόρος της Football League, αν δεν υπάρχει και το Κισαμικό, κάτι μύρθα εκεί και θα μαζέψει. Τη θέλει πολύ η νίκη ο Άρης για να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Μπαρκάν. Ανεβαίνει ο Μπαρκάν από τα αριστερά. Μουμίν. Ωραία, ο Μουμίν θα υποδεχθεί και θα δώσει προς τον Τελιζήσι. Ο Τελιζήσι για τον Σόουζα. Ωραία, αλλάζουν οι κεντρικοί αμυντικοί των κυπεδούχων. Πάσε στο Μπαρκάν, ωραίο κατέβασμα. Τελευταία στιγμή που μάκησε από τον αμυντικό του Κισαμικού. Ο Κισαμικός τώρα ανεβαίνει με τον Τόλι. Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου δεν θα περάσει από τον Ιτζόγλου. Πάσα προς τον Κατημύρη, ο οποίος με πολλέ ψάχνει τον Καπνιδί. Ο Καπνιδί θα δώσει ωραία προς τα πίσω. Μπαρκάν. Παυλίδης. Μουμίν. Για τον Πασά. Ο Πασάς θα πάρει ωραία και θα δώσει προς τον Μπουρμπό. Η σέντρα από τον Μπουρμπό. Κόρνερ. Νέο κόρνερ για τους κυπεδούχους. Πεντηκοστό πέμπτο λεπτό στην αναμέτρηση εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Πασάς είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελείται. Κακό εκτελεσμένο. Πάμε πέρασε out. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Να θυμίσουμε ότι ο Κισαμικός δεν ήταν κακός στο πρωτομήχρονο. Πίεζε αρκετά, προσπαθούσε με αντεπιθέσεις κυρίως να απειλήσει την αντίπαλη περιοχή του Άρη. Όμως χωρίς επιτυχία και ο Άρης κατάφερε στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου να πάρει το προβάδισμα. Μπαρκάν τώρα με την μπάλα. Το σούτ από τον Άλβαρο μέσα από το δυτικό επάνω θα περάσει αρκετά μέτρα πάνω από την εκτία του Λαζαρίδη. Ο οποίος, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ένατη θέση του πρωταθλήματος και θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εδώ στο Βικελίδης για να απεκλωβιστεί λίγο από την κουρά και με μία ενδεχόμενη νίκη, γιατί όχι να μην βρεθεί στην πρώτη πεντάδα. Λέω, από τα αριστερά για τον Κισαμικό. Ο ποδοσφαιριστής του Κισαμικού θα δώσει πολύ ωραία. Αλλάζουν εδώ οι φιλοξενούμενοι ωραία την μπάλα για με την ευκαιρία για τον Αρναούτογλου. Το σουτ την μπάλα. Μια πολύ καλή φάση για τον Κισαμικό. Η πρώτη του στο δεύτερο ημίχρονο στον Λεμονί. 27ο λεπτό το σουτ του Λεμονί. Ο Κατημύρης θα δώσει με τη σειρά του τη συνέχεια στο παιχνίδι. Απομάκρυνση από τον αμυντικό του Κισαμικού στο πλάγιο. Ο Μπούρκος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι, και το πλάγιο. Τελείται τώρα. Φάουλ. Ναι, θα δώσει φάουλ και ως Πανιτσίτης. Προλαμβάνει την διπλέτα Πανιτσίτης, Διαμπάκης και Τσουβάρας από το σύνδεσμο Κοσάνης. Οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μία
μια αλλαγή για τον καθημερινό. Ο Άρης θέση του Ντούνη, ο Καπνίδης και θέση για τον Κυσαπηγό στη θέση σε Λιγιωτάκη, ο Βρετός. Πιάμε τώρα το φάουλ για τους κίτρινο-μαύρους. Ακούμε μια φάση. Θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε η κυβερνοχή. Η σέντρα, το σούτ, σαν απομάκρυνση ήταν από τον Σόουζα. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο για τον Άρη. Ο Μπούρβος θα πάει σε λίγο στην μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Μπούρβος για τον Καπνίδη. Ο Κυσαμικός θα πάρει το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τους φιλοξενούμενους για να μπορέσουν να βγουν γρήγορα μπροστά, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν. Πάσα προς το εξητά και όπου βρίσκεται όμως ο Ούγκο Σόουζα, με τη σειρά του θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε τώρα τον Κυσαμικό πως θα αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα καταφέρει να κάνει το κάτι παραπάνω. Μέχρι στιγμής δείχνει ο Άρης να κρατά σχετικά εύκολα το υπέρ του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κυσαμικός, ο οποίος απείλησε με κάποια σούτ στο πρώτο ημίχρονο, στο 12ο λεπτό με τον Λέο για την απέκτηση του Γκαντεμίρη, με τον Ξητά στο 30ο λεπτό, ενώ στο 57ο πριν από λίγο με τον Λεμονή. Συνήθως το παιχνίδι με τον Βαλεριάνο στα αριστερά. Ο Μπαρκάνο Βαλεριάνο θα περάσει. Ανεβαίνει ο Άρης από τα αριστερά με τον Βαλεριάνο. Ωραία θα περάσει το αριστερό στο πιστοφύλακα του Άρη. Ο Μπαρκάνη σέντρα απευθείας out. Δεν ήταν καλή σέντρα από τον Κενάλ Μπαρκάν. Ένας Άρης ο οποίος εμφανίστηκε μέτρη στο πρώτο επίπεδο, είχε κάποιες φάσεις χωρίς όμως να μπορέσει μέχρι το 45ο λεπτό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εκεί όπως το πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων ο Μπαρκάν με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-0. Μέχρι στιγμής παραμένει αυτό το σκορ ανέπαφο στην αναμέτρηση. Ούγκο Σόουζα, Καντιμίρης, ξανά ο Ούγκο Σόουζα πάνω από την μπάλα. Ο θεματοφύλακας του Άρη τώρα θα δώσει προς τον Δελιζήση. Ο Δελιζήσης με τη σειρά του στο Βαλεριάνο. Το πλάγιο είναι για τους κυτρινόμαυρους. Παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο Κυσαμικός θα πάρει το πλάγιο από τα δεξιά. Βρετός. Ωραία, ο Βρετός ανεβαίνει και δίνει για τον αρνό του. Με προϋποθέσεις καλής επίθεσης εδώ ο Κυσαμικός, το σούτ από τον αριστερό φιλοφύλακα του Κυσαμικού θα περάσει out. Δεν ήταν καλό το σούτ από τον Αρναούτογλου. Καντιμίρης, συνέχεια στο παιχνίδι από τον έμπειρο τερματοφύλακα των γηπεδούχων, θα δοθεί σε πολιτικό. Έτσι και θα γίνει τώρα. Μπάλα βρίσκεται προς τον χώρο του κέντρου. Μπαρκάν θα κατεβάσει. Θα δώσει για τον Καπνίδη. Ο Πασάς μάλλον, η σέντρα από τον Πασά τώρα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες του Κυσαμικού και οι φιλοξενούμενοι βγαίνουν μπροστά και πάλι στα δεξιά με το πιστό. Ο Βρετός θα πάρει ωραία το χώρο του και θα ανέβει, θα δώσει τις αριστερά για τον Αρναούτογλου.
Λέω. Λέω για τον Βρετό το σούτ από τον μέσο επιθετικό του Κισαμικού στα χέρια του Κατημπύρη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βαλεριάνο στα αριστερά. Ο Ψιθράς θα δω τι πάλι. Ο Βαλεριάνος θα εκτελέσει γρήγορα. Στόχο τον Πασά δεν πέρασε μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Κιτσαμικό. Έχουν περάσει περίπου 15 λεπτά. Έχουν περάσει, συγγνώμη, 20 λεπτά στην αναμέτρηση. 64ο λεπτό στο κλάδι της Βικελίδης. Παραμένει αυτό το 1-0 για τους κυτρινομαύρους με τον γκολ του Κενάρ. Παρακάνω από το πρώτο λεπτό το καθυστερήσιο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης ετοιμάζει αλλαγή. Σε πολύ λίγο θα δούμε ποιος θα μπει και ποιος θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Στο παιχνίδι μας τώρα ο Βαλεριάνος έχει την μπάλα από τα αριστερά. Θα δώσει στον Τέλη Ζήση. Ούγκο Σόζα. Υπουργός. Ο Τζόλ. Ο Μουμίν θα περάσει και, και τη γραμμή του κέντρου, θα δώσει στον Βαλεριάνο. Μαγκάν, δραστήριος αρκετά και σκορ του μοναδικού κόστος αναμέτρησης. Θα χάσει την μπάλα όμως το ρολέο, θα ανέβει πάρα πολύ ωραία. Για να δει το γυσαμικό με τον Λέο, δεν θα δοθεί κάτι. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μουμίν. Για τον Κατημύρη. Πολλέ από τον τερματοφύλακα του Άρη. Στόχο. Πασά. Συνεχίσαμε με την μπάλα με τον Λεμονή. Αρναούτογλου από τα αριστερά. Η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Λέο. Το σου του Ξηθά. Δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κισαμικό. Η πρώτη και πολύ σπουδαία ευκαιρία του Κισαμικού στο παιχνίδι. Πιο σπουδαία ευκαιρία του Κισαμικού στο παιχνίδι στο 66ο λεπτό με το σουτ από τον Ξηδά. Δοκάρι λοιπόν για τον Κισαμικό, ο οποίος δείχνει να μην παρατά το παιχνίδι. Το σουτ λοιπόν από τον Ξηδά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετά το δοκάρι δεν πέρασε ξυστά από την γραμμή της εστίας του Κατημύρη, ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι ο Κάσος. Θα δούμε σε λίγο ποιος θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Βρετός. Στόλι. Ωραία. Για τον Βρετό φάουλο και Κισαμικός θα κερδίσει με τον Τόλι. Αλλαγή για τον Άρη. Θα αποχωρήσει ο Παυλίτης από τον αγωνιστικό χώρο για να περάσει ο Κάσος. Παυλίτης, ο οποίος έτρεξε αρκετά, βοήθησε πολύ την ομάδα του. Εδώ ο κύριος Πανοστέρη είναι αφρεσκάρι λίγο τον Άρη. Το φάουλ πάνω από την μπάλα Σάλιακας για τον Κισαμικό. Εκτελείται το φάουλ από τον Σάλιακο. Ο Κατημύρης δεν θα βγει σωστά. Το offside όμως θα δοθεί. Δεν επιτυχάνεται το goal. Διαμαρτυρίες έντονες από τον Κισαμικό. Ο επόπτης είχε σηκώσει την σημαία του από πολύ νωρίς. Πανηγυρίστουν οι παίκτες του Κισαμικού. Ο Μαρκοπουλιώτης υποδεικνύεται σε θέση offside. Κίτρινη κάρτα θα δώσει ο διαιτητής της αναμέτρησης στον ποδοσφαιριστή του Κισαμικού. Για να δούμε τώρα την συνέχεια στο παιχνίδι. Επιθυμεί.
θυμίσουμε το δοκάρι του Κισαμικού στο 68 λεπτό με τον 60. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοπαρίσει ο Κισαμικός. Μου μείνει. Ούγκο Σόουζα. Ούρμπος. Πιάμε τώρα τους κυπεδούχους. Ο Κάστος θα κερδίσει εδώ το φάουλ. Λίγο πιο μπροστά από την γραμμή του κέντρου. Κούρμπος θα εκτελέσει για τον Κοσόουζα. Ξανά ο Κούρμπος με την μπάλα. Πάσα του. Το Πασάς. Μην Καπνίδης. Λάθος από τον Αντώνη Καπνίδη. Κούρμπος. Εδώ είχε τώρα αποδείξει. Από τα δεξιά ανεβαίνουν με τον Κάσο. Είναι νομίζω έχει δώσει ο κύριος Πάνιτσίδης επιθετικό φάουλ. Ναι. Συμπληρώνουμε 70 λεπτά στον αγώνα. Άρχισε Κισαμικός 1-0 με τον γκολ του Μπαρκάν από το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι το οποίο στα τελευταία λεπτά έχει πάρει φωτιά. Υπενθυμίζουμε και ακόμη μια φορά το δοκάρι με τον Ξητά που είχε ο Κισαμικός, είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Τώρα φιλοξενούμενοι είναι μπροστά. Αρναούτογλου. Λαπασμένη πάσα του αριστερού προς το φύλακο του Κισαμικού πλάγιο το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του. Το πλάγιο εκτελείται τώρα. Όχι, δεν θα το αφήσει προς τον Αρναούτογλου. Εκτελείται τώρα για τον Λέο. Θα περάσει ο επιθετικός του Κισαμικού. Όχι, δεν θα περάσει όμως η Σέντα που ήθελε να επιχειρήσει. Ο Μπασάς Καπνίδης μάλλον θα κερδίσει το φάουλ. Ανάσταση για τους παίκτες των γηπεδούχων. Πάνω από την μπάλα ο Ούγκο Σόουζα, συνέχεια το παιχνίδι. Μπουρμπος Ούγκο Σόουζα τώρα και το βολέ από τον αμυντικό του Άρη. Για να δούμε τους γηπεδούχους που πιέζουν τώρα. Λαζαρίδης θα πάρει την μπάλα και θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι τώρα τον Ατλέτες του Κισαμικού. Κεφαλιά από τον Δελιτζησί. Θα κερδίσει την Μαλουάρης. Θα κερδίσει το πλάγιο. Με τον Βαλεριάνο θα εκτελεστεί. Μουμίν για τον Πασά. Ο Μουμίν έξω από την περιοχή. Ο Κάσος η σέντρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Κεφαλιά από τον Πασάδα περάσει λίγα μέτρα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Λαζαρίδη. 73 λεπτά στον αγώνα. Ο Μπούρμπος η κεφαλιά. Αρκετά λάθη τώρα μέχρι να μπορέσει κάποια ομάδα να κοντρολάρει και να πάρει ξανά την κατοχή. Μπαρκάν από τα αριστερά. Θα περάσει ωραία εδώ ο Μπαρκάν, αλλά κλείνεται και θα χάσει και την μπάλα. Και ο Κισαμικός τώρα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Λέο για τον Ξητά κυνηγά ο μέσος του Κισαμικού. Ο Κατημύρης, η πολιορκία του Κισαμικού ολοκληρώνεται. Ουμίν. Βαλεριάνος. Μπαρκάν. Φάουλ. Πετουάρι. Για να δούμε τώρα τους κυπεδούχους.
παρατηρείται τώρα με τον Βαλεριάνο Ιντζόγλου. Ούγκο Σόουζα. Δελιζήσεις. Στο Χοντοκάσο. Πώς θα κατεβάσει. Δεν θα περάσει όμως η πάση του προς τον Ιντζόγλου. Φυγή Σαμιτός γίνει μπροστά με τον Λέο. Και ακόμη μια φορά φαίνεται δραστήριος ο επιθετικός του Κεσανικού. Δεν θα περάσει εδώ. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Έτσι όπως αμήνεται και επιτίθεται. Το πλάγιο εκτελείται. Αυτός θα πάρει ξανά την κατοχή, Λέω. Θα πάρει και το φάουλ ο επιθετικός του Κεσανικού. Ο οποίος δεν το βάζει κάτω, προσπαθεί να ισοφαρίσει. Να δούμε αν θα το καταφέρει τελικά ή ο Άρης κρατήσει αυτό το υπέρ του σκορ. Παρκάν τώρα. Απομακρύνεται προς τη μήν. Τόλι. Θα περάσει εκπληκτικά ο Τόλι, θα πάρει και το φάουλ. Από το μήν. Σε καλό σημείο για να απειλήσει ο Κεσανικός, ο οποίος έχει πάρει στα τελευταία λεπτά αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Ο Άρης δεν είναι τόσο δραστηριός στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό το πληρώνει, καθώς ο Κεσανικός έχει πάρει μέτρα και με κάθε τρόπο προσπαθεί και θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος να απειλήσει, έτσι ώστε να φέρει το μάτ στα ίσια. Πάνω από την μπάλα βρίσκεται ο Σάλιακας και ο Τόλι, νομίζω ότι θα φύγει, ναι. Ο Σάλιακας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει πιθανότατα. Μάλλον θα εκτελεστεί με πάσα. Τόλι. Ο Τόλι το σούτ αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κατημύρη. ...75 λεπτά στο παιχνίδι. Άρης Κεσανικός 1-0 από το γκολ του Μπαρκάν στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλαγή για τον Κεσανικό, θα αποχωρήσει ο Σάλιακας και θα μπει με το νούμερο 17 ο Αποστολίδης. Δεύτερη λοιπόν αλλαγή και για τον Κεσανικό, από δύο αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Έχουν από μία ακόμη διορθωτική αλλαγή οι δύο προπονητές. Κατοχή αλλάζει συνεχώς σχέδια, το τελευταίο. Άρης τώρα. Μπάλα Πασάς. Θα περάσει Πασάς στο σουτ, πολύ καλό. Αποκρούει ο Λαζαρίδης, η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Καλό το σουτ από τον Πασά. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να ανέβει για να κρατήσει το υπερσκορ, για να μπορέσει ίσως να επιτύσει και ένα δεύτερο τέρμα, για να, ας με επιτραπεί η λέξη, καθαρίσει σε εισαγωγικά την υπόθεση νίκη. Ο Βαλεριάνος είναι έτοιμος για να εκτελέσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο πιθανότατα, ναι, εκτελείται τώρα, απομακρύνεται προς τη μήνη μπάλα και τώρα φεύγει εκτός περιοχής. Κεσανικός με προϋποθέσεις. Ανεβαίνει ο Ξηδάς πλάγιο για τον Κεσανικό από τα δεξιά. Ο Τόλι θα εκτελέσει. Τόλι. Δεν θα καταφέρει να περάσει εδώ ο Αποστολίδης, φάουλ για τον Άρη. Ενώ νομίζω ετοιμάζεται άλλη μία αλλαγή για τον Άρη, η τελευταία των γηπεδούχων. Πασάς τώρα από τα αριστερά. Θα ανέβει ο Πασάς, πολύ ωραία. Έχει την ευκαιρία το Άρης να κάνει το 2-0, η μπάλα θα κοντράρει. Ο Κεσανικός τώρα
θα απομακρύνει προς τα αριστερά για να περάσει ο Βρετός προς τον Λέο. Βρετός. Οι αμυντικοί του Άρη όμως ανταποκρίνονται σε μία ακόμη φάση σωστά Κατημύρης. Κατεβάζει ο Λεμονής. Ωραία, πολύ όμορφη τρίπλα και φάουλ πάνω στον Νιτζόγλου. Ο Νιτζόγλου έκανε μια καταπληκτική τρίπλα 360 μοιρών. Για να δούμε την αλλαγή για τον Άρη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την τελευταία αλλαγή. Φτάνουμε σε λίγο στο 80 λεπτό. Και έχουμε περίπου ένα τέταρτο μαζί με τις καθυστερήσεις για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης. Ωραία τώρα από τα αριστερά Βρετός ανεβαίνει και θα περάσει εκπληκτικά ο Κισαμικός, έχει προϋποθέσεις καλής αντεπίδευσης. Ωραία η πάσα για τον Αποστολίδη. Ο Αποστολίδης θα κοντρολάρει το σούτ από τον μέσο επιθετικό του Κισαμικού, η μπάλα θα περάσει out. Σε πολύ λίγο θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Μαραγκός. Θα δούμε σε λίγο ποιος θα αποχωρήσει. Βαλεριάνος, ο Καπνίδης η κεφαλιά, ο Αποστολίδης δεν θα καταφέρει να κρατήσει την παραδοσία αγωνιστικού χώρου πλάγιο για τον Άρη. Αλλαγή, ο Μπαργκάν θα αποχωρήσει για να δώσει την θέση του στον Μαραγκό. Σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, ο Κενάν Μπαργκάν με το φάουλ που εκτέλεσε και σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρονού. Το περιβραχιόνιο θα δοθεί στον Δελιτζίση. Μπαργκάν αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει, επαναλαμβάνω, τη θέση του στον Μαραγκό, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάς θα περάσει στο αριστερό άκρο με αυτή την αλλαγή. Βαλεριάνος. Λουμίν. Ούγκο Σόουζα. Συνέχεια από τον Καντιμίρη. Κεφαλιά από τον Καπνιδί. Χωρίς επιτυχία. Για να δούμε πώς θα περάσει, αν θα περάσει από στον Λίδη, δεν θα περάσει. Ο Πασάς θα κόψει πολύ ωραία. Μουμίν. Ιντζόγλου. Μπούρκος. Μαραγκός. Πήρες μπήκε πριν από δύο λεπτά σφυρτή. Ο Κάσος θα πάρει προς στιγμή την μπάλα, δεν θα προλάβει όμως, δεν θα την προλάβει το σαόλου του χώρου για τον Κισαμικό. Μπάλα ξανά. Συνέχεια το παιχνίδι από τον Λαζαρίδη. Δεν θα κάνει την κεφαλιά ο Λέω, αλλά θα πάρει το φάουλ η ομάδα του Άρη. Χάνεται μία ακόμη περίπτωση αντεπίθεσης για τον Κισαμικό. Ο Κοσόουζα θα δώσει τη συνέχεια σε πολύ λίγο. Ο 24ο λεπτό στην αναμέτρηση. Καπνίδης, όχι, δεν θα περάσει ξανά. Κυνηγάει όμως ο Αντώνης Καπνίδης. Ξηδάς. Θα περάσει ο Ξηδάς. Κάπου θα σταματήσει όμως, δεν άντεξε. Τον έκλεισαν πολύ ωραία το παίκτες του Άρη. Και οι φιλοξενούμενοι ανεβαίνουν. Να δούμε εδώ την κούρσα από τον Κάσο. Πάλα θα περάσει out. Με τον Λαζαρίδη τώρα ξανά να δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κίνη.
κακή πάσα από τους επίσης. Ούγκο Σόουζα. Μπούρμπος. Στον χώρο του κέντρου Μουμίν. Θα περάσει ωραία. Για τον Πασά. Ο Πασάς θα μπει στην περιοχή, σέντρα, κόρνερ για τον Άρη. Με τους αμυντικούς των γηπεδούχων να παίρνουν ανάσες. Το 1-0 παραμένει. Ο Άρης κρατά την τύχη στα χέρια του. Κρατά την νίκη, μπορούμε να πούμε, στα χέρια του. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής στο κλίμα της Βικελίδης. Είμαστε ο Άρης, αντιμετωπίστε και σαμικό 1-0. Παραμένει σέντρα από τον Πασά, θα βγει ο Λαζαρίδης και θα μαζέψει και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι την προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Ο Κισαμικός με τον Βρετό, πολύ ωραία θα περάσει και ο Κισαμικός τελευταία στιγμή ως φάουλ από τον κύριο Πανιτσίτη. Σφίριξε ο κύριος Πανιτσίτης το φάουλ προς τον Βρετό, υπέρ του Βρετού. Το 1-0 είναι ένα αρκετά εύθραυστο σκορ, γι' αυτό και ο κύριος Πανός το βλέπετε, μάλλον δεν το βλέπετε, τον ακούτε αν μπορείτε να ορίετε, ορίετε αρκετά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι λεπτό ο κύριος Δημήτρης Σφανός, ο προπονητής του Άρη. Διάρουμε τώρα την ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Πάω λεχτερείτε γρήγορα προς τον Αρναούτογλου, Βρετός. Η σέντρα απομακρύνεται από τον Μουμίν, το σουτ φτάνει προς τον Αποστολίδη. Ξηδάς θα περάσει, ο Ξηδάς εντός περιοχής, ο Κισαμικός μπροστά στον γκολ. Τελευταία στιγμή απομακρύνεται η μπάλα, Αποστολίδη στα δεξιά. Η σέντρα τελευταία, πολύ ωραίο Βαλεριάνος, νέο φάουλ. Από τον Πασά. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Ήτανε δυνατή η μονομαχία εδώ. Το φάουλ θα δοθεί για τον Κισαμικό. Πάνω από την μπάλα αποστολίτης και ο Βρετός για αυτό το φάουλ, ενώ έχουμε μπει αισίως το τελευταίο τετράλεπτο της κανονικής διάρκειας. Σε πολύ λίγο ο Κισαμικός θα κάνει και την τρίτη και τελευταία του αλλαγή. Να δούμε λίγο πρώτα το φάουλ. Πάνω από την μπάλα αποστολίτης. Θα δούμε την αλλαγή πρώτα. Εκτός ο Αρναούτογλου για να περάσουν οι κόλψεις. Το λοιπόν το οποίο έχει σχεδίσει ο Κισαμικός πάνω από την μπάλα είναι ο Αποστολίδης. Αυτή η φάση λοιπόν είναι καλή φάση για τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ εκτελείται από τον Αποστολίδη, όμως ήταν κάκο εκτελεσμένο. Λαζαρίδης έχει γίνει πολύ εκτός από τη σχέση του. Θέλει να βρει το Ξηθά πλάγιο για τον Άρη. Ο Βαλεριάνος θα δώσει τη συνέχεια με το πλάγιο. Θα υποδεχτεί ωραία την μπάλα ο Πασάς. Θα περάσει με και με φάουλ κιόλας. Ο Πασάς, ο οποίος στο δεύτερο επίπεδο ήταν αρκετά καλός, με αρκετά τρεξίματα σε άμυνα και επίθεση. Θα ληφθήσει τώρα για να δώσει τη συνέχεια με αυτό το φάουλ λίγο μπροστά από την γραμμή κέντρου. Πάστα προς τον Πασά, το πλάγιο είναι γεγονός, ένα νέο πλάγιο για τους κοινωνικών. Οι φίλοι του Άρη προσπαθούν να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους για να μπορέσουν να φτάσουν σε μία ακόμη νίκη. Βαλεριάνος κρατά την μπάλα, αριστερός ο πιστοφύλακας του Άρη. Πασάς, Κουμίν. Πάσα το Κουμίν δεν ήταν καλή και τώρα πάλι ο Νικόλτσης για τον Λέο. Σαμικός βγαίνει μπροστά, κοντρολάρει ο Λέο, θα περάσει εκπληκτικά
από τα αριστερά ο Λέο θα μπήκε στην περιοχή τελευταία στιγμή. Ο Μπούρκος θα απομακρύνει και θα προλάβει εδώ πέσει το αρήντολο. Καπνίτης για τον Κάσο, φάουλ υπέρ του Άρη. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρώσουμε την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και θα δούμε πόσα λεπτά θα είναι αυτά του έξτρα χρόνου. Πιθανολόγω θα είμαστε στα 3 λεπτά. Να δούμε. Ίσως είναι εννοείται ο πρώτος με τον τέταρτο τώρα. Ναι, σε πολύ λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα δούμε 3 λεπτά για τον έξτρα χρόνο εδώ στο κλειάν της Βικελίδης. Το φάουλ εκτελείται. Ο Καπνίδης θα υποδεχτεί εδώ σε περιοχή. Θα περάσει ο Αντώνης Καπνίδης. Δεν θα δοθεί κάτι από τον διαιτητή της αναμέτρηση. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ανεβαίνει από τα δεξιά τώρα και ο Σαμικός. Σιβάς, Βαλεριάνος εκπληκτικά. Πλάγιο για τον Άρη. 3 λεπτά καθυστερήσεις δίνει ο κύριος Πανιτσίδης. 3 λεπτά λοιπόν για να δούμε αν ο Άρης θα καταφέρει να φτάσει σε μία ακόμη νίκη και να παραμείνει μόνος πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Football League. Ξηδάς τα δεξιά, μάχες από τον Μουμή, μάχη και από τον Βαλεριάνο, κρατά ο αριστερός μπακ του Άρη, θα δώσει πλάγιο στον Κισαμικό. Ο Τόλι θα δώσει τη συνέχεια με το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Βαλεριάνο. Ο Μαραγκός για τον Κάσο, με χώρο Κάσος. Περνάει εκπληκτικά ο μέσος του Άρη, ο Καπνίδης στο σουτ, αρκετά μέτρα πάνω από την αιστεία. Πιέζει τώρα ο Κισαμικός στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ αρκετά δυνατά στο φάουλ του Κάσου. Δεν θα δοθεί κάθε κατά. Βρετός στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νικόλτης με αντίπαλο τον Ιτζόγλου. Θα πάρει το Άουτο Άρης και θα πάρει και τις Θανάσες πολύ κοντά σε ακόμη μία νίκη η κυτρινόμαυρη. Ο Κατημύρης αργά πάει να στήσει την μπάλα για να δώσει την συνέχεια. Είναι πολύ κοντά στην νίκη ο Άρης σε μία ακόμη νίκη που τον κρατά μόνο πρώτο στην βαθμολογία της Β' Εθνικής της Football League. Κατημύρης τώρα θα δώσει τη συνέχεια με στόχο τον Κάσο, η κεφαλιά τον μέσο επιθετικό του Άριο Καπνίδης για τον Κάσο, προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους γηπεδούχους. Ο Κάσος θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε τώρα, νομίζω είναι μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Πολύ κοντά λοιπόν ο Άρης θα φτάσει σε μία ακόμη νίκη. Το φάουλ καθυστερεί να πραγματοποιηθεί. Έχει την ευκαιρία ο Άρης να κάνει και το δεύτερο γκολ. Βέβαια νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει το δεύτερο γκολ. Τον ενδιαφέρει να μπορέσει να κρατήσει το υπέρτερο σκορ. Το φάουλ εκτελείται, η μπάλα είναι προς το πλάγιο, τελειώνει το παιχνίδι τώρα. Ο κ. Πανιτσίδης λύγει την αναμέτρηση. Άρης Κισαμικός 1-0 με τον γκολ του Κενάν Μπαρκάν από το 45 λεπτό, το πρώτο λεπτό μάλλον των καθυστερήσεων. Άλλη μία νίκη για τους κυτρινόμαυρους που τους κρατούν στην πρώτη θέση της Football League.
Από το Κλειάδης Βικελίδης, Νίκος Μαθεόπουλος για το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, ο λόγος στο στούντιο.